Στάση αναμονής στηρούν οι πολίτες για τον κοροναϊό, λαμβάνοντας υπόψη μέτρα αυτοπροστασίας που δεν διαφέρουν από αυτά ενάντια στην εποχική γρίπη. Οι περισσότεροι θεωρούν δεδομένο ότι ο COVID-19 θα χτυπήσει και την πόρτα της χώρας μας, μετά και τη γειτονική Ιταλία, που σήμερα αριθμεί πλέον 11 θύματα. Για την έλευση του ιού στη... Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Τα συνηθισμένα μας για όλο το χειμώνα, όπως τις γρίπες τις υπόλοιπες. Κάκι έχει έρθει στην Ελλάδα, αλλά γενικά πρέπει να υπάρχει μια ανησυχία. Για μένα δεν ανησυχώ και πολύ. Όχι ιδιαίτερα, γιατί νομίζω ότι είναι αντιμετωπίσιμο και ότι είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν ανησυχώ, φαντάζομαι ότι οι ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να λάβουν μέτρα λίγο πιο... Εσείς έχετε λάβει, θα λάβετε? Όχι, απλώς τηρώ τους κανόνες υγιεινής όσο μπορώ περισσότερο. Δεν έχουμε λάβει τίποτα, ο Θεός μας φυλάει. Ούτε ανησυχώ, ούτε μέτρα έχω πάρει. Δεν νομίζω. Αφού σου λέει ότι αν καθίσεις στο σπίτι σου, μπορείς να περάσεις σαν μια απλή γρίπη. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος. Και συναθρήσεις δεν θα κάνουμε και όλα τα άλλα θα εξελιχθούν κανονικά. Και ενώ οι υγειονομικές αρχές της χώρας βρίσκονται σε συναγερμό για την εμφάνιση κρουσμάτων, η αίσθηση μερίδας των πολιτών είναι ότι το ζήτημα έχει λάβει δυσανάλογες διαστάσεις σε σχέση με το πραγματικό γεγονός. Θεωρώ ότι είναι μια υπόθεση η οποία έχει φουσκώσει πάρα πολύ χωρίς λόγο. Το αριθμός των θυμάτων είναι πάρα πολύ μικρός. Δεν φοβάστε για πανδημία, γιατί λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι δεν είναι έτοιμος, ούτε ο ίδιος. Τα νούμερα δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά και λίγο πιο προσεκτικά, διότι συγκριτικά τώρα στην Κίνα, ανάλογα με τον πληθυσμό, είναι και τα κρούσματα. Και αν καθίσουμε στατιστικά να δούμε πόσοι θύματα έχουμε με τη γρήπη, ένα 10% παραπάνω είναι μέχρι στιγμής τα θύματα του κορονοϊού. Πιστεύω ότι είναι όπως όλες οι ιώσεις, απλά το έχουν παραφουσκώσει. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι συμπεριφορές πολιτών που αντιμετωπίζουν τον κινέζικο ιό με κινήσεις που προδίδουν πανικό. Από ό,τι ξέρω, πριν από λίγο μου είπε κάποιος ότι πήγε και ψώνισε όσπρια και διάφορα γάλατα, γιατί φοβάται μήπως σταματήσουν τα πλοία να έρχονται και να φέρνουν προϊόντα, επειδή είμαστε εμείς Κρήτη εδώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι πανδημία. Όχι. Την ίδια ώρα, με ανακούφιση διαπιστώνουν οι Χανιώτες ότι έχει ληφθεί μια σειρά μέτρων, όπως για παράδειγμα η άσκηση ετοιμότητας που έχει προγραμματίσει το ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων την ερχόμενη Παρασκευή, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο αποτελεσματικότητας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών υγείας. Εν τω μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κρίνοντας πως είναι πολύ ανησυχητική η ξαφνική αύξηση των νέων κρουσμάτων, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο πανδημίας, ενώ υπογραμμίζει ότι ο πληθυσμός οφείλει να προετοιμαστεί. Και νομίζω ότι δημιουργεί πρόβλημα και θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουν με λίγο περισσότερη προσοχή και όχι να δημιουργούν όλο αυτό το πανικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας του ΟΗΕ λέει ότι δεν είναι πανδημία. Ό,τι σημαίνει δηλαδή, δεν μπορεί τα κριτήρια να κηρύξουν πανδημία. Αυτό λέει. Από αυτά που ακούμε, ξέρω και τα λοιπά, πιστεύω ότι το Υπουργείο έχει κάνει αυτό που είναι απαραίτητο, σε σχέση βέβαια και με αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό. Μπορούν να εκπαιδεύσουν κόσμο που να είναι λειτουργικές ή εντατικές. Διότι πολλές υπάρχουν και είναι κλειστές για λήψη προσωπικού. Επομένως, πρέπει να κάνουμε και αυτό. Έστω και με σύμβαση έργου για λίγο καιρό, για λίγους μήνες, μέχρι να δούμε πώς θα επισκρίσει. Ωστόσο, 36 χώρες μέχρι στιγμής μετρούν θύματα και αγωνιούν για την εξέλιξη της νόσου, προκαλώντας κλίμα ανησυχίας και δημιουργώντας τριγμούς στην ιδιωτική και δημόσια οικονομία των κρατών.